Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι το κόντρα το παρακολουθείτε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από, από τον DTV στη θέση 652, από την Nova στη θέση 852 και διαδικτυακά από τις δύο διευθύνσεις που βλέπετε. contrachannel.gr και contranews.gr είναι οι φίλοι μας που μας βλέπουν συνήθως από το εξωτερικό διαδικτυακά. Γυρίζουμε πίσω. Μιλάμε για το ασφαλιστικό με τους εκπροσώπους των κομμάτων αλλά και με τον κύριο Ασημακόπουλο. Παίρνουμε τα ερωτήματά σας για το επόμενο μέρος κουβέντας μετά τις 11:10-11:15 με τον κύριο Μπούρλο και τον κύριο Ρομπόλη. Η αγορά χρειάζεται πολιτική σοβαρότητα. Όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά από την αντιπολίτευση. Χρειάζεται καλή ψυχολογία και αυτή χτίζεται με αυτή την πολιτική σοβαρότητα. Χρειάζεται οπωσδήποτε ρευστότητα. Οι τράπεζες έχουν. Οι τράπεζες δεν έχουν και δεν θα έχουν για αρκετά χρόνια. Επομένως. Αν δεν γυρίσουν οι καταθέσεις πίσω, και οι καταθέσεις δεν πρόκειται να γυρίσουν αν δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα και πλέον πίστη και εμπιστοσύνη. Δηλαδή, μην θεωρεί ο κόσμος ότι επειδή ανακεφαλαιοποιήθηκαν και πλήρωσε τόσα και λεφτά. Με το νομοσχέδιο που ετοιμάζουν, μήπως είναι πρόκληση και. Το είχε κάνει και άλογο σκούφιση. Ποιο έφερε τα λεφτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το είχε κάνει άλογο σκούφιση. Κάνει δεν τα έφερε. Και οι λίγοι ευπατρίδιδες οι οποίοι διατηρήσαν τα λεφτά τους στην Ελλάδα μετά, μετά τον τράβαρο που τραβήξανε αυτό το καλοκαίρι, μόλις θα έρθουν τα capital control τα οποία. Δύσκολο θα έρθουν υπόψη. Θα περάσουν. 1 με 2 χρόνια για να έρθουν για ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων στο εξωτερικό, θα εξαφανιστούν τα λεφτά μέχρι να επανέλθουν. Το πρώτο εξάμεινο μας λέγανε. Ακούστε, αυτά θα είναι τα 420. Ίσως μας λέγανε το πρώτο εξάμεινο το 2016. Υπήρχε μια δεδομένη. Τα 420 ευρώ θα γίνουν 520, θα γίνουν 600 ευρώ. Όχι, περισσότερο δεν μπορεί να παίρνεις κάπου. Έτσι, αλλά μετακίνηση κεφαλαίων. Άλλο τώρα, ναι. Αλλά μετακίνηση κεφαλαίων, δηλαδή η ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων, αυτή θα αργήσει πάρα πολλά χρόνια διότι. Και εδώ που τα λέμε, αυτό έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή του έτους του 2015, ο περιορισμός της ελεύθερης μετακίνησης κεφαλαίων, για να είμαστε ειλικρινείς. Και ήταν έγκλημα αυτό που έγινε, ότι αφέθηκαν να φύγουν 40 δις από τις τράπεζες μέσα στο διάστημα αυτό, για να πάμε μετά σε βαριά μορφής capital control. Μάλιστα. Αυτό έπρεπε να προβληθεί από υπεύθυνες πολιτικές ηγεσίες. Είτε κυβερνούν, είτε ασκούν καινούργια μαγαζιά ανοίγουν. Καινούργια μαγαζιά ανοίγουν, αλλά ανοίγουν κυρίως στην εύκολη επιχειρηματικότητα. Όπως κάποιοι θεωρούν, όπως είναι οι καφετέριες, όπως είναι η εστία, όλα αυτά. Κλείνουν αυτά όμως. Κλείνουν, γίνεται το σύνδρομο της κατσαρίδας που λέμε, μία τρώει την άλλη. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι το να πας να κάνεις επένδυση στη βιοτεχνία και στην παραγωγή, αυτό είναι ένα δύσκολο σπόρο αυτή τη στιγμή, απαιτεί κεφάλαια. Και κυρίως απαιτεί ο άλλος όταν επενδύει χρήματα σε αυτές τις διαδικασίες να έχει κέρδη. Όταν αυτή τη στιγμή με τις μεγάλες αυξήσεις του ΦΠΑ που γίνανε και δεν μίλησε κανείς, ξέρετε, το παράπονο της αγοράς είναι, αλλά και των νοικοκυριών από τις έρευνες που κάναμε και σας την έχω δώσει, ότι ενώ το 70% των νοικοκυριών παραπονιέται για τις αυξήσεις στα τρόφιμα και μόνο το 8% για τις αυξήσεις, αν θα γινόντουσαν στην εκπαίδευση, όλος ο δημόσιος διάλογος και από πλευράς δικιάς σας. Και από πλευρά κυβέρνηση. Δεν είναι για τα τρόφιμα, αλλά για την εκπαίδευση, λέτε. Το 70% των νοικοκυριών. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να πάει στην εκπαίδευση του 23, αλλά η μεγάλη σφαλιάρα που έφαγε το νοικοκυριό, η μεγάλη μείωση που έγινε στο εισόδημα, στους μισθούς και στις συντάξεις, έγινε μέσω των τροφίμων. Από 23% δεν μιλήσαμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι ότι πήγε 23% ΦΠΑ στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Αφήστε το αυτό. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ευθύνες σε αυτό το πράγμα και. Και δικές μας και έχετε δίκιο. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Καρακώστα, γιατί έχει μαζέψει αρκετά να μην την αδικήσουμε. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα. Δύσκολα τα πράγματα. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Εκτιμώ ότι παρά το γεγονός ότι πραγματικά διανύουμε πάρα πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, ότι στο τέλος θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ακόμα και το δύσκολο κλίμα που βλέπετε στην Ευρώπη, έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους και επιπλέον πρέπει να πούμε σαφώς στον κόσμο ότι εμείς παραδείγματος χάρη και στο ασφαλιστικό, για να λέμε αλήθειες ας πούμε, θα φροντίσουμε τη νέα γενιά, οι επιστήμονες παραδείγματος χάρη, ο δικός μου κλάδος. Ένας μηχανικός που σήμερα βγάζει 10.000 ευρώ, ενώ με το σημερινό σύστημα θα πρέπει να πληρώσει 5.000, 5.500, είτε βγάζει 10, είτε βγάζει 100, θα πλήρωνε τα ίδια λεφτά στο ασφαλιστικό του σύστημα. Σήμερα με αυτόν τον νόμο, αυτός που βγάζει 10.000 έως 15, θα πληρώσει λιγότερα, σχεδόν τα μισά.
Αυτός παραδείγματος χάρη και εκεί. Έτσι ακριβώς. 12.000 ευρώ, έχω τον πίνακα εδώ. Ναι, ναι. Θα πληρώσει συνολικά 29%. Συγγνώμη. Ναι, από 10.000 λέει 3.000. Ναι, και σήμερα πληρώνει 5.500. Αυτό σας λέω σχεδόν τα μισά. Άρα και λοιπόν. Με 30.000. Αυτό θα πληρώσει παραπάνω. Αυτό θα πληρώσει παραπάνω. Αυτό θα πληρώσει παραπάνω. Γιατί δεν πρέπει, δεν ξέρουμε ότι το ασφαλιστικό έχει πρόβλημα. Πέρα. Κύριε Κουρή, ξέρει όλη η Ελλάδα ότι αν δεν ισορροπήσουμε όσα το ασφαλιστικό. Πληρώνει, δεν θα πληρώνει. Όχι. Σήμερα ο μηχανικός πληρώνει ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα. Όχι, όχι, κάνετε λάθος αυτό. Σήμερα ο μηχανικός. Δεν ξέρω εγώ πόσο πληρώνω. Όλα έτσι λένε. Θα πληρώσει λιγότερα. Σε αυτό έχει δίκιο, κύριε. Θα πληρώσει λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Θα πάρει πολύ λιγότερη σύνταξη και ο άλλος ο οποίος θα πληρώσει εξαιρετικά περισσότερα θα πάρει περίπου σαν κι αυτόν λίγο παραπάνω. Άρα το ασφαλιστικό. Γι' αυτό επιμένω ότι το ασφαλιστικό δεν πρέπει να ψάχνει ακορόιδα. Κυρία Σιμακόπουλε, αυτό λοιπόν που θα πληρώσει. Θα πάρει ανάλογα με το όσα θα έχει πληρώσει. Όχι, κάνετε λάθος. Γιατί συνδέεται το ασφάλιστρο. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Βέβαια, όχι, θα, θα πάρει παραπάνω. Θα το δούμε, δεν κάνω, βέβαια. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Αυτή είναι η πρόθεση και θα το δείτε αυτό. Η πρόθεση μπορεί να είναι, αλλά και εγώ δεν έχω δει. Αν πάρει αναλογικά, τότε θα πέσει έξω το ασφάλιστρο. Επιστήμονα, θα έρθουμε να δούμε ανάλογα με το... Ξέρετε ότι κάνουμε ένα ειδικό ασφάλιστρο για τον ΟΓΑ. Για τον αγρότη δηλαδή, θα πάμε εκεί και τον άνεργο το επιστήμονα. Θέμα είναι να μην γίνουν όλοι άνεργοι. Αυτό λέμε, είναι το θέμα όμως. Μα κοιτάξτε δηλαδή, να δείτε. Αν δηλαδή αυτό που έδωσε προς τα κάτω, βεβαίως πρέπει να καταλάβουμε. Για αδύναμα στρώματα, αλλά για να προστατευτούν τα αδύναμα. Λετάκι, για να προστατευτούν τα αδύναμα, πρέπει να υπάρχουν και μεσαία και ανώτερα. Σαφώς και θα. Σαφώς. Αν εξοντωθεί το κεφάλαιο, δεν υπάρχουν καθόλου τα αδύναμα. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση τούτη. Λύνοντας το θέμα το ασφαλιστικό και το φορολογικό, θέλει να σταματήσει εκεί η κουβέντα. Θα τα λύσει. Για να προχωρήσει πού, γιατί όμως, στον αναπτυξιακό νόμο. Δεν τα λέγατε την αρχή. Στον αυτή αναπτυξιακό νόμο. Ποια αναστάτωση. Όχι, αυτή η αναστάτωση. Βλέπετε τι γίνεται. Όχι, να σας πω κάτι. Κύριε Κουρή, να σας πω κάτι. Έχω να σας πω το εξής. Τώρα, εγώ γιατί ως αριστερά πρέπει να υποστηρίξω τα συμφέροντα του κυρίου Λικουριέζου που βγήκε προχθές σε διαδήλωση. Δηλαδή το εισόδημα των 100.000 και πάνω. Ο Λικουριέζου είναι το πρόβλημα. Εντάξει. Ο Λικουριέζου είναι το πρόβλημα. Γιατί αυτός βγάζει 100.000. Όλοι πληρώνουμε φόρους. Αν δηλώνουν τα εισοδήματά του. Όχι, δεν πληρώνουν όλοι. Οι βουλευτές για παράδειγμα. Οι βουλευτές για παράδειγμα σας κάνουν μια μείωση του μισθού σας. Αλλά τη φορολογία δεν την έχουν κάνει αυτό το βιβλίο. Όχι, δεν κάνουν και τη φορολογία. Δεν το έχετε κάνει ακόμα αυτό που υποσχεθήκατε. Και λοιπόν, αφήστε το τώρα αυτό. Και έχει και υποσχεργάζομαι. Αυτό που βγάζει κάτω ο οικοδόμος πληρώνει φόρο. Πληρώνει 42% φορολογία. Καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Ναι, αλλά άμα δεν υπάρχει αυτός, δεν θα ζήσει αυτός 5% θέλει. Κάνετε λάθος. Δεν θα ζήσει, κυρία Καρακόστα. Όλοι κάνουμε λάθος και εσείς έχετε δίκιο. Κάνετε λάθος. Το πρόβλημα είναι να καταργήσουν τους Λικουρέζους. Αν δεν υπάρχει επιχείρημα. Το πρόβλημα είναι να καταργήσουμε, λέμε να πληρώσουν. Αυτό λέμε, να πληρώσουν, δεν κατάλαβα. Τον άνθρωπο σας το είπα. Ναι, αλλά ο κύριος κατεβαίνει αυτή η κατηγορία. Κατεβαίνει αυτή η κατηγορία εισοδήματος. Γιατί, για να πούνε τι, μην δώσετε λοιπόν. Στους δρόμους βγήκανε σήμερα αυτοί που πήραν 100.000 ευρώ. Δεν έχω καταφέρει να προσελεκτήσω. Εντάξει, ο κύριος Διακομάδος το ίδιο πριν. Όχι, δεν έχω καταφέρει. Το ίδιο, ο κύριος Διακομάδος πριν. Το ίδιο, το ίδιο. Δεν έχω καταφέρει. Ο κύριος Διακομάδος κόβει. Εάν είναι όμως τόσο καλό, γιατί δεν κάνατε μια προπαγάνδα εισαγωγικά ή προσαγωγικά. Τι κάνουμε. Να το περάσετε ότι να. Θα περάσει. Και ο κόσμος θα καταλάβει. Μα καλά είναι αγράμματος. Το συζητάμε. Ο κύριος Κουτρουμάνης που έχει βάλει πράγμα που έχει. Δουλέψει αυτό το πράγμα. Συζητάμε συνεχώς. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είπα εγώ ότι είναι άσχετος ο κύριος Κουτρουμάνης. Έχει άλλη άποψη ο κύριος Κουτρουμάνης. Δεν είναι άλλη άποψη. Υπηρετεί άλλα πράγματα ο κύριος Κουτρουμάνης. Και η Νέα Δημοκρατία από ό,τι υπηρετούμε εμείς. Πώς θα γίνει. Εμείς θέλουμε. Ναι, υπηρετεί άλλα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Ποια είναι τα άλλα πράγματα. Άλλες τάξεις υπηρετεί. Τι να κάνω εγώ τώρα. Υπηρετήσω τις ίδιες τάξεις που υπηρετεί. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει 20.000 εισόδημα. Έχει ένας ελεύθερος επαγγελματίας 20.000 εισόδημα και θα έχει διπλάσεις εισφορές. Τον θεωρείτε πολύ πλούσιο? Πάνω από τις 20. Γιατί εγώ τον υποστηρίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην οικονομία, προσπαθεί, μπορεί να έχει και 5 εργαζόμενους και 10. Δεν θα πληρώσει δηλαδή, διπλάσιο. Θα τον στραγγαλίσουμε. Τις 20.000 δεν θα πληρώσει διπλάσιο, θα πληρώσει το ίδιο που πληρώνει και τώρα. Τι λέτε τώρα. Όσο θα ανεβαίνει, τόσο θα. Εγώ θα σας πω για τους μηχανικούς λοιπόν, που τους ξέρετε καλά. Mm-hmm. Με 20.000 εισόδημα ένας μηχανικός, τι θα πληρώσει? Είπατε προηγουμένως πληρώνει 5.000. Θα πληρώσει 7.500.
Θα πληρώσει 7.500. Σήμερα πώς το 2.500 περισσότερα 5,5. Από σήμερα. 5,5. Μα να σα πω κάτι. 5,5. Τώρα είναι δυνατόν. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό, τώρα έχει δίκιο και σε κάποια πράγματα τα οποία είναι αυταπόδεικτα. Κοιτάξτε, έχει δίκιο και η κυρία Καρακώστα και έχει δίκιο και ο κ. Κουτρουμάνης. Αν υπάρξει και δεν υπάρχει σχέδιο νόμου, Σωτήρι μου. Δεν μπορεί, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Μπορεί να λέει ότι θέλει. Δηλαδή το αξιζητάμε επί χάρτου. Όχι, δεν είναι προθέσει αυτέ, δεν είναι σχέδιο. Όχι, είναι σχέδιο νόμου. Δεν γραπτό. Σχέδιο, όχι σχέδιο νόμου. Αυτό έχει δοθεί στην Τρόικα. Αυτό έχει δοθεί. Αυτό αλλάζει σαν την Τρόικα. Και εμεί δεχόμαστε ότι αυτό δεν θα αλλάξει. Για να μην τελειώσει η αξιολόγηση. Θα είμαστε πολύ ξεκάθαροι εάν έρθει πράγματι το σχέδιο νόμου με τα άθρα, με τι πίνακε, με όλα αυτά. Εκεί θα μπορούμε να τοποθετηθούμε και. Όμως θέλω να πω στην κυρία Καρακώστα. Μετά τη διαπραγμάτευση. Στην κυρία Καρακώστα, δεν ξέρω δεν τι θα κάνει. Δεν έχει νόημα να έρθει πριν και το καταλαβαίνετε πάρα σας είπα πολύ εγώ, καλά. Έφερε τώρα να μιλήσουμε. Έτσι. Λέει λοιπόν, γιατί τώρα μιλάει επί χάρτου. Ασκήσει. Ακούστε. Όχι, μιλάει επί προθέσεων. Ποιες είναι οι προθέσεις? Η Ελλάδα είναι γεμάτη. Ποιος θέλει να υπηρετήσει? Έχει γεμίσει τα νεκροταφεία από καλές προθέσεις. Λοιπόν, ακούστε και. Η κυρία Καρακώστα αγνοεί και μπορεί να πάρει το Τσιμπέδε να ρωτήσει ότι σήμερα 58% των ασφαλισμένων στο Τσιμπέδε. Ειδικά οι νέοι και τα λοιπά, δεν πληρώνουν. Σωστό είναι αυτό. Δεν πληρώνουν. Δεν χρωστάνε. Βεβαίως. Αντιλαμβάνεσαι πότε τι θα γίνει. Πρώτον, θα γίνει. Δεν πρέπει να του λύσουμε το πρόβλημα. Δεύτερο, ναι, το λύνετε. Πρέπει να του το λύσουμε. Δεύτερο, ναι, με λόγια. Δεν κατάλαβα. Το δεύτερο, με λόγια, με πράξη. Ότι θα γίνει τρομακτική εισφοροδιαφυγή. Τρομακτική. Αυτό είναι στο θα. Μιλώσει 50.000, θα πληρώσει δηλαδή 15 ασφάλιση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, εγώ θα δώσω και μια συμβουλή. Γιατί με ενδιαφέρει η Ελλάδα πιο πολύ από όλα και από την Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Κουράστηκε η κυρία Καρακώστα ο κόσμος από το λαϊκισμό. Θα πάθετε τέτοιο θάνατο ως λαϊκιστές που δεν θα το θυμάστε για πολλά χρόνια. Μάλιστα. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Πείτε την αλήθεια και ας πληρώσει. Ξέρεις τι λέγανε οι αγρότες σήμερα στα μπλόκα? Δεν είναι μόνο τα μέτρα που μας ακατεύουν. Είναι η κοροϊδία. Το ελληνικό φιλότιμο δεν δέχεται την κοροϊδία που τους κάνατε. Εδώ και ένα χρόνο. Κοροϊδία μεγάλη. Άρα λοιπόν πρέπει να σταματήσει ο λαϊκισμός. Γιατί κατεβαίνανε πάντα. Γιατί κατεβαίνανε στα αντιδραχτές στους δρόμους. Τι κάνανε. Σχεδόν όλα τα χρόνια κατεβαίνανε. Είπα εγώ να μην κατεβαίνανε. Εμείς το είπαμε και χθες. Είχαν αιτήματα. Διεκδικητικά είχαν αιτήματα. Ο Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία δεν ανέβηκε ο αρχηγός της στο τρακτέρ πάνω. Ακούστε. Χατζηδάκης ήταν υπουργός. Πάντως από κάτι. Να πούμε τώρα τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Τι λέει τώρα. Χθεσινή ανακοίνωση. Είμαστε κατά του κλεισίματος των δρόμων. Εμείς δεν κάνουμε λαϊκισμό για να κοροϊδέψουμε τον λαό. Εμείς λέμε την αλήθεια. Να πω ένα πράγμα. Δηλαδή, ποιος κοροϊδεύει ποιον? Ξέρετε ότι ο Σύλλογος των Δικηγόρων ψήφισε υπέρ του ναι όταν έγινε το δημοψήφισμα. Το ναι τι σήμαινε? Να υπογράψουμε τα πάντα. Ό,τι μας έλεγαν οι δανειστές. Και τι υπογράψατε? Πήγαμε λοιπόν να υπογράψουμε. Λοιπόν, να κατεβαίνουν στη διαδήλωση. Τι είναι παράδειγμα? Μα είναι παράδειγμα. Καταλάβατε τώρα. Τι σχέση έχει τώρα? Όχι, έχει σημασία ποιος. Μα τι λες τώρα? Ποιος κοροϊδεύει? Ποιος κοροϊδεύει? Εμείς κάναμε μια τεράστια προσπάθεια. Εδώ ο Τσίπρας το κάνει όχι. Τεράστια προσπάθεια. Ο Τσίπρας το έκανε όχι. Το επιχείρημα, λάθος το επιχείρημα. Λάθος το επιχείρημα. Ξέρετε κάτι. Προσπαθούμε. Άλλα ψήφισε ο κόσμος, άλλα ψήφισε και λέει. Άλλα ψήφισε. Αυτό το επιχείρημα που λέτε. Εμείς κοροϊδεύουμε. Αυτό το επιχείρημα είναι μισό σωστό. Δεν το κοροϊδεύσατε. Αλλά άλλο ήταν το αποτέλεσμα. Πολύ δίκιο, Μάγκη. Το επιχείρημα είναι μισό σωστό, αλλά μένει και το άλλο μισό ότι υπάρχει το 62%. Όχι. Στην προσπάθεια λοιπόν. Όχι, δεν το κοροϊδέψαμε. Κάνουμε μια τεράστια. Αυτό το πρώτο που είναι σωστό, αυτό που λέτε. Λοιπόν, υπάρχει και το δεύτερο. Εμείς λοιπόν τι ερχόμαστε τώρα να κάνουμε μια σωστά τεράστια λέτε. Προσπάθεια. Φωνάζουν. Έχουμε κάνει όχι. Μια τεράστια προσπάθεια να σώσουμε Καρακώστα, αυτό το ασφαλιστικό σύστημα. Μισώσετε άλλο το λαό, αφήστε το να ησυχάσει γιατί δεν έχετε παρασώσει. Αλλά α το κάτι. Θα το δει ο λαό τι κάνει. Δεν θα το δει. Το βλέπει κάθε μέρα. Θα το δει. Το βλέπει τώρα. Προς το παρόν με τα κονδυλωμένες τράπεζες. Προς το παρόν ο κόσμος είδε ότι δεν πήγε παρακάτω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και τους δυο σας είδε ότι δεν πήγε παρακάτω. Αυτό έχει σημασία. Τα ψέματα, το λαϊκισμό και το βαρουφακισμό. Αρκετά φτάνει πια. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κουτρουμάνη, παρακαλώ, να τοποθετηθεί. Να μου επιτρέψετε και εμένα, γιατί σε αυτό που πήγε... Όλοι έχουμε ακόμα, έχουμε σε ένα κοιτάρτο. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Κύριε Κουτρουμάνη, σας δίνω το θέμα αυτό, να φέρετε ένα νομοσχέδιο. Πιέστε το μέσα τα κάνατε. Είμαι, θεωρώ, ένας από τους ανθρώπους και μπορώ αυτό να το υποστηρίξω βάσιμα, που δεν είμαι έξω από τα πράγματα, δεν ήμουν έξω από το χώρο. Ήμουν από εκείνος που ανέλαβε τις ευθύνες του όταν χρειάστηκε και άρα δεν ήμουν πάντα από τους διαμαρτυρόμενους. Έτσι. Λοιπόν, μπορώ να καταλάβω
την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορεί να χτιστεί αυτή η προσπάθεια ή να υποστηριχθεί στη βάση ανακριβιών ή εν πάση περιπτώσει πραγμάτων τα οποία είναι έξω από κάθε πραγματικότητα. Εγώ όταν παρουσίασα το ασφαλιστικό το 2010 είπα ότι μειώνονται οι συντάξεις 7% στην ολοκλήρωση του συστήματος. Δεν επιχείρησα ποτέ να κοροϊδέψω κανέναν και να πω ότι αυτό δεν είναι μείωση. Είναι μείωση. Μπορούσε να αποτραπεί, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά είναι μείωση. Να πούμε ότι αυτό είναι αύξηση για τον ελεύθερο επαγγελματία. Γιατί ακόμη και για τις 10.000 που λέει κυρία Καρακώστα εισόδημα, πρέπει να υπολογίσει κάποιος ότι στις 10.000 ένας οποιοδήποτε επαγγελματίας θα πληρώσει 26% φόρο και 35% εισφορά. 29% φορά. Όχι, 29% είναι για τους πληρωμένους. Αυτό δεν προστίθεται, κύριε Κουτρουμάνη, το ξέρετε καλά. Παρακαλώ. Γιατί στο τι θα του μείνουν στην τσέπη, είναι ένα λεπτό. Δεν είναι έτσι, δεν πάει θρηστικά. Δεν πάει θρηστικά, γιατί οι ασφαλιστικές φορές αφαιρούνται από το εισόδημα. Αφαιρούνται οι ασφαλιστικές φορές. Τα φυσικά πρόσωπα και 20% να έχει δίκιο. Δεν το πληρώσει την τσέπη, θα το πληρώσει. Μισό λεπτάκι. Λέω λοιπόν, έλεγα λοιπόν. Δεν πάει 70, τι θα πάει στο σπίτι. Το τι θα πάει στο σπίτι. Έλεγα λοιπόν. Πάει 50 όμως. Να τελειώσουμε να ακούσουμε. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν θα κληθεί να ζήσει με 3.500 ευρώ. Ναι, είδατε, αφαιρείτε 70. Έτσι. Μπορεί. Τώρα. Δεν είναι έτσι. Θέλετε να πάμε παραπάνω. Όχι, υπολογίστε τα. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Σας εξηγώ. Είναι ακριβώς έτσι. Από τη φορολογική σας δήλωση, από το εισόδημά σας, αφαιρούνται οι ασφαλιστικές φορές. Άρα δεν πάει αρθριστικά το 30%. Δεν να φορολογηθούν δύο φορές. Αυτό δεν έχει. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί. Όχι, έχει διευκρινιστεί από τον Υπουργό. Έχει τεθεί ως ερώτημα και από τους φορείς και δεν έχει διευκρινιστεί αν θα φέρονται. Αλλά ακόμη και αυτό να συμβεί, μιλάμε για 40% για έναν χαμηλό σε εισόδημα επαγγελματία. Αν πάμε παραπάνω, τα ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα. Φτάσουν, δηλαδή. Κοιτάξτε, μπορεί να φτάσουν να φτάνουν και το 65%. Δηλαδή να μένει ένα 35%. Mm. Λοιπόν, ποιος επαγγελματίας. Ναι, ποιο επαγγελματία. Δηλαδή αυτό που βγάζει 100 θα πληρώνει τα 65 σε φόρου και ασφαλιστικό. Το ΦΠΑ είναι. Δεν βάζουμε το ΦΠΑ. Συγγνώμη, το ΦΠΑ δεν το βάζουμε. Εσεί είστε μηχανικό. Εγώ επειδή οικονομικά έχω σπουδάσει. Μηχανικό. Αλλά και επειδή είστε στην αγορά όπω και εσεί. Συγγνώμη κύριε Καραγκούνη. Βάζετε και το ΦΠΑ, κύριε Καραγκούνη. Αλλά κάποιο που βγάζει, είναι λίγοι αυτοί, 100.000, θα δουλεύει, συγγνώμη, τα 65 θα τα δίνει σε φόρους και εισφορές σε ένα κράτος που θα πάρει σύνταξη 500 ευρώ και θα έχει τα σχολεία, τα δημόσια που έχει και τα νοσοκομεία που έχει. Όχι, στη Φιλανδία είμαστε. Όχι, βέβαια. Και θα δίνει το 65%. Αυτό είναι υποχρέωση. Τα έχει όλα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι υποχρέωση. Μπορώ, ναι. Μπορώ να υποχρέωση μπορώ του κράτους θα γίνει η Φιλανδία, βέβαια. Να συμπληρώσω κάτι για να δείτε πόσο ακραία είναι η προσέγγιση σε ορισμένα σημεία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Άρα ένας και ο βουλευτής που βγάζει 80.000 το χρόνο πρέπει να πληρώνει το 65%. Δεν τα πληρώνει τώρα πάντως. Δεν τα πληρώνει τώρα πάντως. Συμφωνώ πολύ. Α, ωραία, ωραία. Να το δούμε γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος. Συμβαίνει να έχει ένα μεγάλο εισόδημα. Να έχει και 60 και 70.000. Δεν είναι κακό. Έτσι. Αν βγάζει ο άνθρωπος. Να δαιμονοποιήσουμε στο τέλος. Να μην ενοχοποιήσουμε. Να δαιμονοποιήσουμε στο τέλος. Να έχει έναν άνθρωπο εκείνον ο οποίος συμβαίνει να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και έχει, εν πάση περιπτώσει, καταφέρει να έχει ένα εισόδημα από τη δουλειά του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα κληθεί να πληρώσει 400 ευρώ το μήνα εισφορά για περίθαλψη. Με τι αντίκρισμα. Με τις παροχές. Όπως είναι σήμερα. Όχι, βέβαια, αυτό είναι σωστό. Τα 400 ευρώ, ξέρετε, ότι είναι ένα ποσό έξω από κάθε λογική για να το καταβάλει κάποιος επαγγελματίας που μπορεί να έχει και το παιδί του στη. Για τον κλάδο υγείας. Για τον κλάδο σύνταξης. Να σας πω και ένα τελευταίο έτσι με βάση μια προσέγγιση σε σχέση με το πότε μπορεί να κάνει κάποιος απόσβεση. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα ασφαλιστεί μόνο για 15 χρόνια. Εάν μεν είναι από τις περιπτώσεις που του έτυχαν διάφορα στη ζωή του, έμεινε και ανάπηρος και άνεργος πολλά χρόνια, βεβαίως είναι υποχρέωση της πολιτείας. Αυτό είναι στοιχείο του πολιτισμού μας να το βοηθήσουμε. Αλλά εγώ λέω και για τον άλλον, ο οποίος βλέποντας ποιο είναι το ωφέλιμο για τον ίδιο, μόλις ξεπεράσει τα 15 χρόνια και δεν ασφαλίζεται, στην ουσία τα χρήματα που έχει πληρώσει στο σύστημα θα τα εισπράξει τα επόμενα 4 χρόνια. Και αυτός που πληρώνει μια ζωή, 40 χρόνια δηλαδή, δεν πρόκειται να τα εισπράξει ποτέ, γιατί απλούστατα τα χρήματά του θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτούν όχι μόνο οι φτωχοί,
Αυτό θα ήταν σωστό. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν το σύστημα, θα φοροδιαφύγουν, θα εισφοροδιαφύγουν για να έχουν. Κάνετε για να πάμε στο διάλογο. Μήπως θα εισπράξει την ολοκληρή σύνταξη στα 67 και μέχρι να φτάσει στα 67 δεν εισπράττει απομειωμένη σύνταξη. Οπότε δεν θα μπορεί να κάνει. Μιλάω για έναν άνθρωπο. Δύο ανθρώπους που θα φύγει, ναι, και ο ένας στα 67 και ο άλλος. Η ολόκληρη σύνταξη θα πάει στα 67. Λοιπόν. Ναι, πριν όχι, θα έχει απομειωμένη. Σας έλεγα πόσο άδικο είναι να υπάρχει αυτό που είπε ο κύριος Σημακόπουλος, έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, η αναδιανομή γίνεται μέσα από τη φορολογία. Δεν μπορεί να πας και στις ανταποδοτικές αναλογικές συντάξεις και να κάνεις και εκεί μια δεύτερη αναδιανομή και μάλιστα τόσο έντονη ώστε να μην υπάρχει κίνητρο ασφάλισης. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ένα ασφαλιστικό σύστημα είναι να μην υπάρχει κίνητρο ασφάλισης. Σε αυτό οδηγεί το συγκεκριμένο σχέδιο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Πάμε διάλειμμα πάλι τελευταίο και μετά γυρίζουμε στο τελευταίο μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας με τους καλεσμένους μας. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά από τώρα.